αλλά εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη μας κύριο Γεώργιο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην Ακαδημία όπου προείσταται και ο οποίος θα έρθει με το λίγο για να συνοδεύσει τον κύριο Περιφερειάρχη στα ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, όπου θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη. Θα ήθελα, μεταφέροντας τις ευχές του, να πω εν πρώτης τις βαθύτατες ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου και γενικότερα της Ιεράς Μητροπόλεως μας προς το πρόσωπο του κυρίου Τζιτζικώστα, αλλά και της κυρίας Μαυρίδου και σε όλους σας, διότι όλα αυτά τα χρόνια έχει υποδομηθεί μία ιδιαίτερη και σπουδαία συνεργασία με την τοπική εκκλησία, η οποία συνεργασία αποσκοπεί κυρίως στην υποστήριξη του ευάλωτου πληθυσμού. Πάντοτε είστε ανοιχτοί στις παρακλήσεις και στα αιτήματα της Μητροπόλεως και εσείς οι ίδιοι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Θα ήθελα να το τονίσω σήμερα σε αυτήν την επίσημη ημέρα και εγκαρδίως να καταθέσω αυτές τις ευχαριστίες του Σεβασμιωτάτου. Κατά δεύτερον να πω ότι με ένα τέτοιο οργανωμένο επιτελείο, κύριε Περιφερειάρχα, και με τέτοιους ανθρώπους εδώ στην Κατερίνη, νομίζω ότι είστε ήσυχος για την πορεία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίες. Να έχετε λοιπόν υγεία, ευλογία Θεού στο έργο σας, καλή δύναμη και όπως θέλει ο Θεός όλα. Εις το όνομα του Πατρός. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Πατέρα Βαρνάβα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, για την καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με την Εκκλησία, με τη Μητρόπολη μας, αλλά και με όλους τους φορείς, με το Δήμο, τους Δήμους, το Επιμελητήριο και όλους τους φορείς που έχουμε πραγματικά κατορθώσει να βρούμε ένα κοινό βηματισμό προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει όλοι μαζί.